Ναι. Ναι. Παναθηναϊκά. Ναι. Φύγανε τα Παναθήναια και μείνανε τα Κάρα. Θα με πνίξει, ρε φίλε. Εμπρός. Για πάμε να πούμε καμιά κουβέντα. Πήρε ο Μίμης τηλέφωνο, σας έβαλε στη θέση του. Το Πανετολικό, εγώ, ρε φίλε. Ρε το Πανετολικό. Ρε τι έγινε. Ξέρετε, αυτός πήρε. Δεν ξέρω να παίρνει ποτέ τηλέφωνο. Έτσι πήρε. Πανετολικός. Ναι. Που είναι, νομίζω, τη ΣΑΕΚ είναι, στο άρμα τη ΣΑΕΚ, στο ΠΑΟΚ είναι, πού διάλογο είναι. Και στους δύο, μισός-μισός είναι. Δεν έχει πρόβλημα, αρκεί να είναι σε ένα άρμα επάνω ή και στα δύο, εμπρός. Καλησπέρα, Δέκη. Ορίστε. Πέστε μου τώρα, ρε παιδιά, δεν είναι σαλεμένος αυτός. Δεν είναι άτομο που μπορείς εύκολα να πεις, είναι μπάσταρδος. Και του βγήκανε τα αποθυμένα. Δηλαδή με αυτό που λέει, γελάει κανείς. Πήγαινε πέρα, αγόρι μου, να βρεις τον πατέρα σου. Μην είσαι μαλάκας. Εντάξει, εγώ σε έχω και υποψηφίω. Είναι για μένα, θα γράψω μια φορά τα ονόματα, να τα ακούνε εδώ οι ψυχίατροι της εκπομπής, να περιμένουν τους επόμενους βιαστές. Δηλαδή εγώ σας τους βγάζω. Γιατί δεν τους πιάνετε. Οι επόμενοι δολοφόνοι είστε, ρε. Ναι, ρε. Ακούστε που σας λέω, ρε. Δεν γίνεται, ρε, να παίρνεις τηλέφωνο και να λες μαλακίες, ρε. Δεν γίνεται, ρε. Όσο και μαλάκας να είσαι, δεν γίνεται. Κάτι έχει το μυαλό σου. Και θα πει μετά ο γείτονας, πω, πω, αυτός που παίρνει στον Τάκη τηλέφωνο, πω, βίασε. Και θα πει ο άλλος, πω, πω, ναι, έπεσε από τα σύννεφα. Αφού δεν τα βλέπετε. Ρε, έτοιμος είναι. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Πιάστε τον από κοντά, ρε, εσείς με τα τηλέφωνα, οι ψυχίατροι, ρε. Και πηγαίνετε να τον κλείσετε μέσα. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Γιάννης Ολυμπιακός από Κηφισιά. Γεια σου, Γιάννη. Να δώσω χαιρετίσματα στους φίλους μου, τον Αντώνη και τον Μίτσο, που είναι και αυτοί Ολυμπιακοί. Δώσε. Να σου πω, τη Χαντάβα σου άρεσε. Ναι, ναι, να σου πω. Τα 9 κύπελα που σε γαμάω συνέχεια, δεν σου άρεσε. Είδες, ρε, άκουσε τώρα. Αυτός εδώ είναι πιο νορμάλ από τους άλλους. Αλλά χρησιμοποίησε τώρα, γάμισε την ομάδα του, αρνήθηκε την ομάδα του, αρνήθηκε την ομάδα του. Δηλαδή, εύκολα αυτός αρνείται και τη γυναίκα του και τον αδελφό του και τον πατέρα του και τη μάνα του. Για να πει αυτές τις μαλακίες. Λοιπόν, την είπε τη μαλακία του. Εγώ το θεωρώ πιο... Δηλαδή, αν βγάλω 20 βιαστές, αυτός είναι το νούμερο 20. Γιατί για να αρνιέσαι την ομάδα σου και να τη λες έναν Ολυμπιακό για μια παίχτρια, ενώ ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός σε έχει γαμίσει συνεχώς, έχει πάρει 9 κύπελα, μόνο πέρυσι δεν πήρε, που το πήρε ο ΠΑΟΚ σε 6 παιχνίδια. Έτσι. Και οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν φύγει οι παίκτριες. Του είχαμε δώσει να πάμε να παίξουν άλλο γιατί είχαμε κορονιό. Λοιπόν, από το 10 μέχρι πέρυσι τα παίρνει ο Ολυμπιακός. Και βγαίνει αυτός και λέει: ρε, παιδί μου, εγώ το θέλω να το θεωρήσω λίγο οπαδικό αυτό. Αλλά δεν είναι και τόσο οπαδικό όταν. Εάν μου λέγε Τάκη, είμαι Παναθηναϊκός και σου άρεσε η Καρνάβα, πώς την είπε. Θα έλεγα: ναι, είναι Παναθηναϊκός. Αλλά έγινε Ολυμπιακός. Δηλαδή, στην Κηφισιά πούστης, στον Πειραιά άντρας. Που χρησιμοποίησε τη λέξη του Ολυμπιακού. Έτσι είναι αυτά, ρε. Είναι εύκολα να τα πιάσετε τα μηνύματα που σας στέλνω. Πολύ εύκολα.